Ήταν περίπου 40 χρόνια. Συζούσε με την ίδια γυναίκα. Είχε από μόνο αυτά τα τελευταία χρόνια τη ζωή του μαζί της ένα ονειρικό, ας το πούμε, σαν κάδρο τοπίο κοντά στη Σιβηρία, σε ένα μικρό σπιτάκι με το ποτάμι απ' έξω και όλο αυτό το όνειρο. Ένα απόγευμα, όπως όλα τα απογεύματα, γύρισε στο σπίτι, μπήκε, κατευθύνθηκε στην ίδια θέση που την έβρισκε κάθε φορά και έσκυψε να της φιλήσει το μέτωπο. Πάγωσαν τα χείλη του. Σήκωσε το ψυχοάσκο της, την πήρε στα χέρια του. Έφτασε στο ποτάμι, την απόθεσε στα νερά του ποταμού και έκατσε στην όχθη, παρατηρώντας την να εξαφανίζεται από μπροστά του, το σώμα της, κρατώντας ακόμα στις παλάμες του την άβρα την ψυχή της, έκατσε και έγραψε αυτό το ποίημα. Σβήσ' απλά σαν να μην ήταν αληθινό. Έπεφτες ζεστή από ψηλά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο. Σαν φύλλα με πέντε δάχτυλα απλά, όλα όσα γίναν, το μεγάλο το μικρό, πέσανε στις παλάμες μου απαλά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ. Ανώφελα τα κακά και τα καλά, δεν χάθηκαν στην ταραχή στο βουητό. Τα πάντα έλαμπαν σιωπηλά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ. Δεν πήραν φωτιά,
σαν καθαρή χαμογελά δώσω σταγλιά, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ, μα κάτι άλλο ζητώ.